σε θέματα social media. Είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσω κάποια πράγματα για τα κοινωνικά δίκτυα. Είναι πάρα πολλά αυτά που θέλω να πω, γι' αυτό και καλό θα είναι να τα καταλάβετε. Αν δεν τα καταλάβετε, θα τα πω στο Ολλανδικά. Και επειδή δεν ξέρω Ολλανδικά, θα πρέπει να τα καταλάβετε στα ελληνικά. Λοιπόν, σκεφτόμενος πώς να ξεκινήσω βασικά, έλεγα πρώτα να ξεκινήσουμε το ότι να εξηγήσουμε τι είναι η κοινωνική δικτύωση ως έννοια και θα κοιτάξω να απαντήσω λίγο σε δύο κλάδους. Ο ένας κλάδος είναι κάπως της κοινωνιολογίας και ο άλλος είναι πιο τεχνικός. Από το κλάδο της κοινωνιολογίας ουσιαστικά τα κοινωνικά δίκτυα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι προγράμματα βασισμένα σε προγραμματισμό που έχει να κάνει με το ίντερνετ, γι' αυτό και είναι διαθέσιμα από παντού, τα οποία έχουν σαν βασικό στόχο και ρόλο λειτουργίας το να βελτιώνουν και να προσπαθούν να βοηθήσουν όσο περισσότερο γίνεται την επικοινωνία των ανθρώπων. Αυτός είναι ένας περισσότερο κοινωνιολογικός όρος. Ένας τεχνικός όρος, τώρα απ' την άλλη, είναι ουσιαστικά όλες οι εφαρμογές λογισμικού, οι οποίες είναι internet-based, δηλαδή ακριβώς με το ίδιο χαρακτηριστικό που ισχύει και στο κοινωνιολογικό κομμάτι, οι οποίες αξιοποιούν αξιοποιούν όλο το πλαίσιο του web 2.0, που ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργεί περιεχόμενο. Περιεχόμενο ο χρήστης ουσιαστικά δημιουργεί αλληλεπιδρώντας με οτιδήποτε στα κοινωνικά δίκτυα. Από ένα like, από ένα σχόλιο, από ανεβάζοντας μια φωτογραφία, από όλα αυτά δημιουργεί περιεχόμενο. Και ουσιαστικά έτσι χτίζεται σιγά σιγά όλο το περιεχόμενο το οποίο βλέπουμε σε τόνους πληροφορίας όσοι χρησιμοποιούν το Facebook και βλέπουν τι έχουν ανεβάσει οι φίλοι τους. Λοιπόν, τώρα τα κοινωνικά δίκτυα είναι πολλά. Μπορεί εμείς να ξέρουμε λίγα, αλλά είναι πολλά. Θα πάμε λίγο αναλυτικά, να κάνουμε και λίγο ένα τεστ. Αυτό εδώ, το σηματάκι είναι το Facebook. Πόσοι δεν το ξέρουν. Ωραία. Λοιπόν, πόσοι έχετε λογαριασμό στο Facebook. Ωραία. Το Facebook είναι ο βασιλιάς. Τέλος του 12 θα πλησιάσει το 1 δισεκατομμύριο χρήστες. Η ποσότητα των χρηστών είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα παλαιότερα. Είναι κάτι μοναδικό ουσιαστικά στη τεχνολογία της πληροφορικής και είναι αυτό το οποίο όσο πηγαίνει αυξάνεται χωρίς να υπάρχει κάτι που να του έχει σταματήσει το ρυθμό, έστω και αν υπάρχουν ανταγωνιστικά δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί. Αυτό είναι το Twitter. Πόσοι δεν ξέρουν το Twitter. Εκπαιδευμένοι βλέπω είστε. Ωραία. Πόσοι έχουν λογαριασμό στο Twitter. Ήδη είστε πολύ λιγότεροι. Το Twitter είναι πολύ διαδεδομένο. Έχει 500 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Αλλά πολύ λιγότερο στην Ελλάδα. Αυτό είναι το LinkedIn. Σαν άκουσμα. Πόσοι ξέρουν το LinkedIn. Όχι να έχουν λογαριασμό. Ξέρετε το LinkedIn λιγότεροι από όσοι ξέρετε το Twitter. Πώς έχετε λογαριασμό στο LinkedIn. Λιγότεροι και από το Twitter, περίπου. Ουσιαστικά, είναι δύσκολο να... Είναι πολλοί κόσμος που να ασχολείται με το LinkedIn. Δεν είναι τόσο διαδεδομένο, αλλά είναι ο βασιλιάς της επαγγελματικής δικτύωσης. Θα προσπαθήσω να το περιγράψω και στην πορεία. Θα διαπιστώσω ότι είμαι αρκετά fan του LinkedIn σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο υπάρχει, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν εστιάζει στο κοινό, σε όλο τον κόσμο, εστιάζει μόνο σε επαγγελματίες. Είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο είναι πολύ πιο πρακτικό και ουσιαστικό και επικερδές για τους επαγγελματίες σε σύγκριση με τα άλλα κοινωνικά δίκτυα. Φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποιος που να μην ξέρει το YouTube. Ενημερωτικά μόνο θα πω ότι κάθε μέρα προβάλλονται 4 δισεκατομμύρια βίντεο στο YouTube. Άρα νομίζω και μόνο από αυτό το στατιστικό δεν χρειάζεται να έχουμε τίποτα περισσότερο. Αλλά ορίζεται ως κοινωνικό δίκτυο διότι έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά που έχουν τα κοινωνικά δίκτυα. Όχι μόνο της αλληλεπίδρασης των χρηστών, αλλά και τη δυνατότητα πάνω απ' όλα από οποιοδήποτε μπορεί να δημιουργήσει περιεχόμενο ανεβάζοντας βίντεο, αλλά ακόμα και της δυνατότητας να έχεις κάνει εγγραφή σε κανάλι κάποιου
και να παρακολουθείς την πορεία οτιδήποτε ανεβάζει. Και αντίστοιχα εσύ μετά να ακολουθείς ουσιαστικά όπως και εκείνος να ακολουθεί τη δική σου πορεία. Κάθε ένα blog το οποίο υπάρχει διαθέσιμο, μπορεί κάποιος να αύριο να ξεκινήσει να φτιάχνει ένα δικό του blog στο Blogspot. Ουσιαστικά είναι και αυτό κοινωνικό δίκτυο. Γιατί και τα blog ορίζονται μέσα στην ομάδα των κοινωνικών δικτύων. Δεν απαιτούν από εμάς κάποια ειδική γνώση πληροφορικής, άρα ήδη διαπιστώνουμε ότι είναι εύκολο να κάνουμε ένα blog και να ξεκινάμε να ανεβάζουμε περιεχόμενο. Θα πω χαρακτηριστικά ένα blog, το οποίο δεν υπάρχει όπως να μην το ξέρει άνθρωπος. Ήταν το Τροπτικό. Το Τροπτικό ήταν το πιο γνωστό blog στην Ελλάδα, το οποίο μετά έκανε πολλά παιδιά. Το Τρομακτικό, το Τροπτικό Υγιού και δεν συμμαζεύεται. Αλλά ξεκινάμε με το ότι το πιο ισχυρό blog στην Ελλάδα ήταν το Τροπτικό. Και ουσιαστικά και αυτό ήταν μες στο πλαίσιο των κοινωνικών δικτύων. Όσοι έχουν σχέση με τον τουρισμό και δεν ξέρουν αυτό το σήμα, είναι υποχρεωμένοι άμεσα να το μάθουν. Είναι το TripAdvisor. Πόσοι ξέρετε το TripAdvisor? Το TripAdvisor είναι ένα κοινωνικό δίκτυο θεματικό. Όπως και το LinkedIn, γιατί και αυτό θεματικό είναι, αφορά μόνο επαγγελματικό κομμάτι. Το TripAdvisor, και μόνο στατιστικά να πάρουμε, έχει πάνω από 120 εκατομμύρια χρήστες μόνο από τη συνεργασία που έχει με το Facebook. Είναι κανονικά πολύ περισσότεροι. Έχει ήδη μέχρι τώρα καταγεγραμμένα 60 εκατομμύρια αξιολογήσεις ξενοδοχείων και πάνω από 570.000 καταχωρημένα ξενοδοχεία. Είναι το πιο ισχυρό μέσο επιρροής στους δυνητικούς ταξιδιώτες οπουδήποτε παγκοσμίως. Λίγο-λίγο ανεβαίνει και στην Ελλάδα. Αλλά σαν χαρακτηριστικό είναι από τα πιο ισχυρά και ανερχόμενα κοινωνικά δίκτυα. Αν έχουμε κανένα φωτογράφο, αυτό το σήμα το ξέρει καλά. Είναι το Flickr και για τους λάτρεις της φωτογραφίας, εκεί υπάρχει αρκετά αξιόλογο περιεχόμενο. Πάνω από 30 εκατομμύρια χρήστες και αρκετά καλές κριτικές γενικότερα και για τη δομή του, αλλά και για την ποιότητα του περιεχομένου που έχει μέσα. Μόνο και μόνο για την ιστορία, το Foursquare είναι ένα δείγμα του ότι τα κοινωνικά δίκτυα δεν μένουν μόνο στον υπολογιστή, πηγαίνουν και στο κινητό. Όταν κάποιος έχει τη δυνατότητα να κάνει check-in εκτός από το Facebook, μπορεί να κάνει check-in και το Foursquare. Το Foursquare βασίζεται, είναι κοινωνικό δίκτυο που βασικά έχει να κάνει με τη θέση που βρίσκεται ο άλλος και το δίκτυο των φίλων του. Πολλές εταιρείες βασίζονται πάνω στη λειτουργία του Foursquare, στο εξωτερικό περισσότερο, δημιουργώντας προγράμματα loyalty των πελατών, διάφορες προσφορές. Δεν είναι διαδεδομένο τόσο στην Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά τα 40 εκατομμύρια χρηστών που έχει δεν είναι λίγα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικότερο δείγμα του ότι ανεβαίνει κατεβαίνει. Το MySpace είχε τεράστιο αριθμό χρηστών πριν από περίπου 7 χρόνια και ήταν το νούμερο ένα κοινωνικό δίκτυο. Αυτή τη στιγμή το MySpace έχει περιοριστεί μόνο σε μία μικρή ομάδα καλλιτεχνών, γιατί ουσιαστικά μόνο τους καλλιτέχνες μπορεί να υποστηρίξει, και αυτό στο εξωτερικό. Όσο περισσότερο ανεβαίνει το Facebook, τόσο περισσότερο πέφτει το MySpace. Αυτό το σηματάκι υπάρχει στο κι ένας άνθρωπος που το ξέρει. Το Pinterest είναι ένα από τα ανερχόμενα κοινωνικά δίκτυα με βασικό χαρακτηριστικό του το ότι μπορεί κάποιος χρήστης που πλοηγείται στο ίντερνετ οτιδήποτε βλέπει που να του αρέσει να το καρφιτσώνει σε έναν προσωπικό τοίχο. Άρα λοιπόν αν εγώ κάνω follow έναν άλλο χρήστη, βλέπω τι του αρέσει, ουσιαστικά βλέπω τι καρφιτσώνει στον δικό του τοίχο. Ο καθένας έχει έναν τοίχο και καρφιτσώνει συνήθως φωτογραφίες, γιατί φωτογραφίες και βίντεο είναι αυτά τα οποία μπορεί κάποιος να καρφιτσώσει. Η συγκεκριμένη λειτουργία του Pinterest, ειδικά το τελευταίο έτος, το έχει κάνει να είναι το πιο ανερχόμενο κοινωνικό δίκτυο από όλα και η άνοδος που έχει είναι γεωγραφική η πρόοδος, δεν είναι απλά με αυξητική τάση. Αυτό είναι το Google Plus. Έτσι είναι ενημερωτικά, όλοι έχετε Google Plus. Είναι καταγεγραμμένα 500 εκατομμύρια χρήστες που έχουν Google Plus. Πρακτικά δεν ξέρω αν είναι παραπάνω από 10 εκατομμύρια που το χρησιμοποιούν.
είναι η προσπάθεια της Google να πάει κόντρα στο Facebook, η οποία τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει φανεί ότι αποδίδει. Αυτό είναι ένα δείγμα από τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά καλό είναι να αρχίσουμε να το λέμε πιο ουσιαστικά. Εντάξει, okay, τι χαρακτηριστικό έχουν τα κοινωνικά δίκτυα και στο κάτω-κάτω γιατί να με νοιάζουν. Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά τα οποία δείχνουν για ποιον λόγο πρέπει να υπολογίζουμε στη βαρύτητα που έχουν τα κοινωνικά δίκτυα στην καθημερινή μας ζωή. Αυτός που το ξέρουμε όλοι είναι ο Μπαράκ Ομπάμα. Χωρίς τα social media δεν θα ήταν ποτέ πρόεδρος της Αμερικής. Ήταν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που από το 2008 απέδειξε ότι η τάση της πολιτικής επικοινωνίας έχει αλλάξει πλήρως. Με έναν απίστευτα οργανωμένο μηχανισμό, ο οποίος βοηθήθηκε πάρα πολύ από τον συνιδρυτή του Facebook, φτιάχτηκε μια ολόκληρη στρατηγική γύρω από τα κοινωνικά δίκτυα, με αποτέλεσμα να πάει κόντρα ο Ομπάμα στους μηχανισμούς που είχαν οι αντίπαλοι του και να έχει μια πολύ μεγάλη επιρροή εκεί που οι άλλοι δεν μπορούσαν. Χρησιμοποιώντας τουλάχιστον 15 διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας και με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους, κατάφερε να κάνει από απλούς ψηφοφόρους κάποιους ανθρώπους, να τους κάνει υποστηρικτές ενεργούς. Ουσιαστικά δηλαδή οι ίδιοι να είναι πρεσβευτές του. Είναι το πιο πετυχημένο παράδειγμα μέχρι σήμερα πολιτικού που αξιοποίησε τα κοινωνικά δίκτυα. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότεροι πολιτικοί γυρνάνε και κοιτάνε το παράδειγμα Ομπάμα το 8. Αυτό είναι ένα δείγμα. Είναι ένα παράδειγμα για ποιον λόγο ακόμα και σήμερα πλέον έχουν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα τα κοινωνικά δίκτυα και στην Ελλάδα. Πριν από λίγο καιρό η Κριστίν Λαγκάρντ είχε κάνει ένα σχόλιο αρνητικό για την Ελλάδα, λέγοντας, αν θυμάστε, κάτι για τα παιδιά του Νίγηρα. Το θυμάστε? Το θυμάστε? Ωραία. Λοιπόν, εκείνο το σχόλιο αναγκάστηκε μέσα σε 24 ώρες να το πάρει πίσω. Ουσιαστικά να ζητήσει συγγνώμη. Κάτι το οποίο μπορεί να μην άλλαξε την πολιτική την οποία εφαρμόζεται, όμως ήταν ένα μικρό δείγμα που έδειχνε ότι μία αντίδραση του κόσμου μπορεί να προκαλέσει κάτι τέτοιο. Την ημέρα που έκανε το συγκεκριμένο σχόλιο, μέχρι σε 24 ώρες, χιλιάδες οργισμένα μηνύματα στη σελίδα της Λαγκάρντ στο Facebook, από Έλληνες, αλλά και από υποστηρικτές που δεν ήταν Έλληνες, έδειξαν ότι κάποια πράγματα έχουν και κάποιο όριο. Και ο τρόπος, η μέθοδος που χρησιμοποίησε όλος ο κόσμος ήταν οτιδήποτε μέσο είχε. Δηλαδή, το Facebook έχω, να το προφίλ, να έχει σελίδα της στο Facebook και θα το χώσω. Και ήταν χαρακτηριστικό το ότι αυτό απέδωσε. Μπορεί να μην απέδωσε αλλαγή πολιτικής, αλλά απέδωσε στο ότι το έλαβε υπόψη. Γι' αυτό και η αλλαγή έγινε μέσα σε 24 ώρες. Μπορείτε να μου πείτε, αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε πέρσι τον Αύγουστο. Μπορείτε να μου πείτε από πού είναι? Εντάξει, βλέπετε ότι είναι το Σύνταγμα. Αυτοί εδώ ποιοι είναι? Και ποιοι? Οι αγανακτισμένοι. Οι αγανακτισμένοι είναι παράδειγμα, το νούμερο ένα παράδειγμα στην Ελλάδα του πόσα πράγματα μπορεί να κάνουν τα κοινωνικά δίκτυα. Ήταν η μοναδική τόσο μεγάλη κίνηση πολιτών, η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, που ξεκίνησε όλη από μία σελίδα στο Facebook. Η μία σελίδα δημιούργησε ντόμινο άλλων σελίδων ανά την Ελλάδα και δημιούργησε ένα κίνημα που έφτασε στο απόγειό του να συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου στην Αθήνα. Τώρα να αυτοαπέδω στην άλλη ιστορία. Εδώ θέλω να πω ότι καλά τα βλέπουμε όλα αυτά έτσι γενικά και αόριστα. Όμως, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ουσιαστικά αναδεικνύεται και ακόμα ένας διαφορετικός τύπος ανθρώπων, που τον ξέρουμε και στην πραγματικότητα, απλά εδώ πέρα είναι πιο εύκολο να τον διακρίνουμε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ασκεί επιρροή. Είναι ο influencer, έτσι ορίζεται. Είναι αυτός όπου κάθε λέξη του κάποιοι τη λαμβάνουν υπόψη και ξεκινάει κουβέντα και αυτός είναι αυτόν που κοιτάνε. Κάποιοι το λένε opinion maker. Πάντως το αποτέλεσμα είναι ότι οι άνθρωποι μέσα στα κοινωνικά δίκτυα αρχίζουν και διαπιστώνουν το πόσο επιρροή μπορεί να έχουν σε άλλους ανθρώπους.
Το πρώτο παιδί το οποίο έβγαλε την μπλούζα του και φωτογραφήθηκε στην τουαλέτα του σπιτιού του και έβαλε τη φωτογραφία του στο Facebook και δεν τον γιουχάρανε, αλλά τον μιμήθηκαν, ήταν influencer. Ο οποίος βέβαια μπορεί να μην ήταν σε κάτι καλό, αλλά ήταν influencer. Γιατί αυτό το πράγμα το έκανε μόδα. Αυτό το πράγμα, όσο περισσότερο βαρύτητα παίρνει ο άνθρωπος από μόνος του μέσω των κοινωνικών δικτύων, τόσο περισσότερο μπορεί να βρίσκουμε τέτοιους ανθρώπους που λίγο-λίγο να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των γύρων τους, αλλά και ανθρώπων που δεν ξέρουν, από online και σε offline. Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν πολλές. Μπορείτε να τις δείτε και ανάμεσά σας. Όσοι χρησιμοποιείτε το Facebook, θα μπορείτε να το καταλάβετε αν κάποιους ανθρώπους απλά ανεβάζουν μια φωτογραφία, ένα βίντεο, ένα σχόλιο, και από κάτω, ας πούμε, βλέπεις μηδενική αλληλεπίδραση. Και βλέπεις κάποιους άλλους που λένε κάτι άλλο. Ανέβασαν κάτι το οποίο να μην είναι τόσο 38, του τύπου το τελευταίο βίντεο του τάδε, ξέρω εγώ, που να τον τρώει καρχαρία. Αλλά κάτι άλλο, κάτι σαν παράδειγμα που να λέει τη γνώμη του, να ανοίγει κουβέντα και από κάτω να γίνεται χαμός. Ο ένας να συζητάει μετά τον άλλον. Αυτός είναι influencer. Επηρεάζει. Συνήθως επηρεάζουν οι blogger. Οι blogger έχουν σημαντική βαρύτητα και έχουν και αντίστοιχη ευθύνη. Γιατί όσο περισσότερο σου αρέσει αυτό το πράγμα που κάνεις και αρχίζεις να αποκτάς επιρροή, τόσο περισσότερο βαρύτητα έχει το κάθε τι που γράφεις. Γιατί άλλο να το γράφεις και να το βλέπουν 10 άτομα και άλλο 100. Η blogger είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα influencer, ο οποίος βέβαια πρέπει να είναι και. Πρέπει να φαίνεται, όχι ότι επειδή έχω ένα blog αυτομάτως είμαι και influencer. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν blog και είναι. Εδώ θα κάνουμε μικρή παρένθεση που θα προσπάθησα, ήθελα να το βάλω κάπου το ηλικιακή μετατόπιση, αλλά δεν μπορούσα να το βάλω πουθενά. Θα διαπιστώσετε και στην πορεία των χρόνων όπου τα παιδιά τα οποία τώρα είναι 15 χρονών και ασχολούνται με το Facebook, όταν φτάσουν στα 20, το Facebook θα το αποχωρίζονται. Θα είναι τρόπος σκέψης, όχι απλά τρόπος ζωής. Δεν θα είναι απλά μια μόδα που θα έχει περάσει. Θα σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Στα 20 τους θα λένε, «Α, κάτσε να πάμε διακοπές, κάτσε να μπω στο TripAdvisor». Ο 20άρης που αρχίζει να μαθαίνει τα κοινωνικά δίκτυα, δεν είναι βέβαιο ότι μετά από λίγα χρόνια θα πάει εκεί. Που αυτό τι σημαίνει. Όσο νωρίτερα ασχολείται ένας άνθρωπος με τα κοινωνικά δίκτυα, σε ηλικία η οποία είναι ευαίσθητη, που τραβάει πολύ περισσότερα μηνύματα, τόσο πιο βαθιά μέσα του πηγαίνει και η ίδια και ο ίδιος ο τρόπος συμπεριφοράς βασισμένος στα κοινωνικά δίκτυα. Που σημαίνει ότι όταν έχουμε ένα παιδί στα 16, ο οποίος ξεκίνησε από τα 13 να ασχολείται με το Facebook λίγο-λίγο, στα 16 είναι εξίσου κολλημένο, στα 20 θα είναι εξίσου κολλημένο. Απλά κάποια πράγματα θα έχουν φουντώσει, θα έχουν ξεφουντώσει, αλλά το θέμα είναι ότι θα έχει μείνει ο τρόπος σκέψης. Που σημαίνει πως όσο περισσότερο μεγαλώνει ο άνθρωπος, αυτό το πράγμα θα το έχει μέσα του. Είτε ως απλός φίλος, είτε ως καταναλωτής, για όσους έχουν να κάνουν με επιχειρήσεις. Κάτι που τώρα είναι ο άλλος 25 χρονών και το ξεκινάει, είναι διαφορετικό από αυτό που έχει ξεκινήσει στα 15 για να πάει στα 18. Στα 18 δεν θα χρειάζεται να καταλάβει πολλά, γιατί θα το έχει ήδη μέσα του. Το καταλάβετε? Δεν βλέπω πολλά κεφάλια να κουνιούνται και ανησυχώ. Λοιπόν, και τώρα να πάμε λίγο στα πιο ουσιώδη. Το Facebook έχει 3.800.000 χρήστες στην Ελλάδα. Αναλογικά είναι στο 37% του πληθυσμού. Όμως, το χαρακτηριστικό είναι ότι από το νούμερο που ακούμε σαν ποσοστό είναι σίγουρα εντυπωσιακό. Αλλά είναι πολύ πιο εντυπωσιακό το ότι το 71% των χρηστών του ίντερνετ στην Ελλάδα έχουν Facebook. Δηλαδή η διάχυση που έχει το Facebook στην ελληνική πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο νομίζουμε. Δεν είναι απλά τα εκατομμύρια των χρηστών. Είναι η αναλογία με αυτούς που μπορούν να είναι στο ίντερνετ. Όχι με τη γιαγιά που είναι στη Βίσανη και που ξέρω, κόβει ξύλα. Δεν μπορεί να την υπολογίσεις το συγκεκριμένο άτομο, δεν μπορεί να το υπολογίσεις. Στατιστικά 200 φίλους πάνω κάτω, γιατί αυτό συνεχώς αλλάζει. Ήταν 130, πήγε 150, πήγε 190, 200, αυτό όσο πάει θα αυξάνει. Και ξοδεύει μία ώρα την ημέρα. Ξοδεύει μία ώρα την ημέρα. Ξοδεύει μία ώρα την ημέρα. Ξοδεύει πολύ. Μία ώρα την ημέρα είναι πάρα πολύ για να ξοδεύουμε σε ένα site. Πολλοί ξοδεύουν μία ώρα την ημέρα μόνο σε κάτι
σε μια δραστηριότητα στο σπίτι του ή απλά να είναι σε ένα site μια ώρα την ημέρα. Είναι πάρα πολύ ζωτικός χρόνος στο έτος. Εδώ ένα χαρακτηριστικό δείγμα το ότι η άνοδος του Facebook είναι λίγο σταδιακή. Το γράφημα ξεκινάει από τον Απρίλιο και φτάνει στο τέλη του Αυγούστου. Σε αυτό το διάστημα έχουν αυξηθεί κατά 100.000 οι χρήστες, αλλά είναι αργά και σταθερά. Αυτό είναι ουσιαστικά που ήθελα να βγάλω αυτό το διάγραμμα. Και αυτό εδώ το διάγραμμα είναι η καταπολέμηση ενός βασικού μύθου, ότι στο Facebook δεν είναι τα πιτσιρίκια. Τα πιτσιρίκια βρίσκονται εδώ. Όλο το υπόλοιπο είναι οι κανονικοί χρήστες. 25 με 34, 18 με 24 και 35 με 44. Το 75% των χρηστών του Facebook είναι άνω των 18 και κάτω των 45. Τα πιτσιρίκια απλώς είναι λίγα. Όλα έχουν Facebook, αλλά είναι λίγα σε σύνολο αριθμού. Αυτό το γραφικό, το οποίο προέρχεται από τη Social Bakers, που είναι πιστοποιημένος φορέας, είναι δεικτικό του ότι το Facebook δεν είναι για τα πιτσιρίκια μόνο. Και αλλιώς, γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχε αυτή η αναλογία. Έτσι ενδεικτικά για όσους δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι, αυτό είναι ένα τυπικό προφίλ ενός χρήστη και αυτός είναι ο ατέλειωτος κλασικός τείχος των τελευταίων νέων που πάντα το κάνεις, το πατάς και δεν τελειώνει. Και να πάμε τώρα στο πώς δουλεύει το Facebook. Αυτό θα είναι λίγο έτσι, ελπίζω, διασκεδαστικό. Αν δεν είναι, να με κόψετε. Λοιπόν, πρέπει να σκεφτούμε το Facebook δουλεύει σαν ένα γιγάντιο πάρτι. Σαν να βρίσκεται ένα αχανές, σαν να βρίσκεστε σε έναν αχανές χώρο όπου είστε σε ένα μεγάλο πάρτι. Όποιος μπαίνει μέσα, συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται κανονικά σε ένα πάρτι. Μπαίνει ο άλλος μέσα, κοιτάξει δεξιά-αριστερά, να βρει κανένα γνωστό. Ακριβώς όταν μπαίνει στο Facebook, ψάχνει να βρει κανένα γνωστό. Τους πιο κοντινούς σου. Αρχίζει, βρει την πρώτη παρέα. Πού σε ρε Γρηγόρη, και αυτά ξέρει να μιλά. Στον κύκλο αυτού που γνώρισε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όπου αυτό είναι ήδη μέσα. Αυτός ο κύκλος λοιπόν, αυτομάτως αρχίζει και σε γνωρίζει. Σε συστήνει ο φίλος σου, ότι ο φίλος μου που ήμασταν μαζί στρατό κλπ. Αρχίζει λοιπόν και γνωρίζει με τους γύρω-γύρω. Αρχίζει και πιάνει κουβέντα με έναν. Αυτομάτως, αυτά είναι τα friend request. Που λίγο-λίγο αυξάνονται. Ο ένας λέει, α, φυσικό σπουδάζει, α, και εγώ σπούδαζα φυσικό, πού εδώ, ναι, α, έχω και ένα φιλαράκι και πα σε άλλη παρέα. Και αυτό το πράγμα αυξάνει, δικτυώνεσαι. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει συνήθως σε κανένα πάρτι. Απλά μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος και λίγο-λίγο πηγαίνουν οι άλλοι και ο ένας πάει να δει τον άλλον. Και έτσι λίγο-λίγο ο καθένας βρίσκεται εκεί. Κάποιοι όμως δεν πάνε ντυμένοι έτσι χαλαρά, αλλά πάνε με μπλούζα μετάλλικα. Και είναι 30 σκορπισμένοι μπλούζα μετάλλικα. Και αυτοί όλοι ξαφνικά μαζεύονται. Δεν τους ξέρει, δεν ξέρει ο ένας τον άλλον, αλλά έχουν ένα κοινό. Ότι όλοι ακούνε μετάλλικα. Αυτοί κάνουν ένα group. Όπως ακριβώς είναι τα group στο Facebook. Όπως ακριβώς είναι τα forum. Ακριβώς την ίδια λογική έχουν και τα group. Κάτι το οποίο μας ενώνει. Και ας μην ξέρει ο ένας τον άλλον. Δεξιά και αριστερά στους τοίχους υπάρχουν διάφορες επιχειρήσεις που δίνουν κεϊκάκια και οτιδήποτε στο πάρτι. Δίνουν ποτά. Πήγαινε ο κόσμος εκεί για να δει τι παίζει. Τους μιλάει, τους δίνει ένα ποτό, ξέρω, και τους μιλάει για το τι ποτό είναι αυτό, είναι ενεργητικό, είναι έτσι, είναι το άλλο, έχει ωραία γεύση, πάρε ένα δείγμα. Ό, το βλέπει ο άλλος, φέρνει και τους φίλους του, έχει και ένα παιχνιδάκι εκεί και παίζουν. Αυτές είναι οι σελίδες. Είναι οι σελίδες στο Facebook. Δίπλα μπορεί να είναι μια άσχετη σελίδα, που απλά να έχει μια οθόνη και να είναι από ένα κανάλι. Και να δείχνει αποσπάσματα από 10 τελευταίες εκπομπές. Και λίγο, όλος ο τείχος είναι γεμάτος με τέτοια περιπτεράκια μικρά, τα οποία ο καθένας προβάλλει στους περισσότερα πράγματα γίνεται και τη δική του δουλειά. Κάπως έτσι ουσιαστικά μπορούμε να οπτικοποιήσουμε το Facebook. Κάποιοι δεν έρχονται ντυμένοι έτσι, έρχονται ντυμένοι πιο χύμα, κάποιοι νομίζουν ότι είναι σε πάρτι μασκέ. Και έρχονται ντυμένοι και έχουν βάλει πρόσωπο ένα μοντέλο. Όπου πηγαίνουν και ο στόχος τους είναι να προσελκύσουν. Δηλαδή, τι μοντέλο είναι αυτό. Πάει και λίγο-λίγο και τραβάνε κόσμο. Και τραβάνε κόσμο και συνήθως τραβάνε νέα αγοράκια και με σκοπό να πάει αλλού το θέμα. Γιατί αυτοί έχουν αντιληφθεί το πάρτι ως πάρτι μασκέ, με άλλο στόχο.
Και αυτό μέσα στο παιχνίδι είναι. Απλά, σε αντίθεση με την πραγματικότητα, δεν μπορείς να τη δεις από πάνω μέχρι κάτω μοντέλο, ενώ μια φωτογραφία στο Facebook μπορείς να τη βάλεις και να μπερδέψεις κόσμο. Κάπως έτσι λοιπόν λειτουργεί το Facebook. Είστε OK? Ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν το Twitter. Το Twitter, όπως βλέπετε, έχει πολύ λίγους χρήστες στην Ελλάδα, μόλις 220.000. Αναλογικά είναι πολύ μικρό το πληθυσμό. Αλλά αυτοί οι 220.000 είναι άνθρωποι οι οποίοι καταρχάς θέλουν να παίξουν το παιχνίδι του Twitter, που είναι microblogging. Σαν να ανοίγω μια μικρή σελίδουλα και να θέλω να λέω κάποια πράγματα μέσα σε 140 χαρακτήρες. Όσα θέλω, αλλά μέσα σε 140 χαρακτήρες. Δεν μπορώ να κάνω πολύ μεγάλα. Κοινοποιήσω πάρα πολύ multimedia περιεχόμενο, το τάδε βίντεο, το τάδε φωτογραφία. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, είναι πιο συγκεκριμένο. Και είναι real time. Δεν μπορώ να πάω το βράδυ για να δω τι ανέβασε ο φίλος μου το πρωί. Αυτά κάνουν το Twitter πολύ πιο συγκεκριμένο σαν λειτουργία. Και γι' αυτό δεν έχει πάρα πολύ κοινό. Όμως, το Twitter το χρησιμοποιούν πολλοί. Celebrities, πολιτικοί, δημόσια πρόσωπα, δημοσιογράφοι. Μπορεί να ακούσετε 10 φορές ότι τσακώθηκε ο τάδε με τον τάδε στο Twitter και μία φορά στο Facebook. Ίσως και ποτέ. Γιατί έχει έναν άλλο ρόλο. Ουσιαστικά όταν είσαι στο Twitter, έχεις το κοινό σου, είναι σαν να τους μαζεύεις. Ο πιο διαδεδομένος, ο μεγαλύτερος λογαριασμός Έλληνα στο Twitter είναι του Νίκου Αλιάγα, αλλά ουσιαστικά επειδή έχει και γαλλικό κοινό, πάμε στον δεύτερο, ο οποίος είναι ο Ρουάς. Η τρίτη είναι η Γερμανού και πάλι ο Γκάς. Κάπου εκεί μετά νομίζω είναι η Τσαπανίδου και ο Χατζηνικολάου. Ο οποίος ο Χατζηνικολάου έχει παίξει τρελή μπάλα στο Twitter. Τρελή μπάλα, δηλαδή έχει διατηρήσει πολύ μεγάλο, έχει μπει στο παιχνίδι. Αυτό είναι ένα τυπικό δείγμα πώς είναι οι σελίδες του Twitter πλέον. Αυτό το προσθέσανε μόλις πριν από 5 μέρες, το τετραγωνάκι που μπορείς να βάλεις εσύ μια φωτογραφία από πίσω. Και αυτό είναι ένας κλασικός τείχος με αυτό το με αυτό το timeline που παίζει συνέχεια, το οποίο είναι, αν δείτε εδώ, λέει 3 λεπτά πριν, 2 λεπτά πριν, 2 λεπτά πριν, 2 λεπτά πριν και πάει λέγοντας. Είναι πάρα πολύ αγχωτικό, γι' αυτό και δεν είναι και πολύ ελκυστικό. Πώς δουλεύει το Twitter? Πολύ πιο περιορισμένα, γιατί έχει πολύ λιγότερα πράγματα. Καταρχάς να ρωτήσω, ξέρετε πώς δουλεύει το Twitter? Τέλεια, ωραία. Άρα θα το πω και δεν θα ξέρετε. Θα ξέρω ότι μάθατε και κάτι. Είναι σαν να πάρω αυτό το έδρανο και να βγω έξω στο Παπαγεωργείο. Και να το βάλω εκεί μπροστά και να αρχίσω να μιλάω. Θα λέω εκεί, θα λέω αυτά που θέλω. Ό,τι και είναι, θα λέω. Θα περάσει ένα, θα πει τι λέει αυτό ο τρελό. Θα περάσει ο δεύτερο, ο τρίτο. Κάθε θα σε θυματίσει κάποιο. Θα ακούει κάτι, λέει αυτό, καλά τα λέει. Θα έρθει και ένα δεύτερο. Θα έρθει και ένα τρίτο. Θα έρθει και ένα τέταρτο. Θα αρχίσω να μαζεύω κοινό. Εγώ θα έχω την έδρα και ο κόσμο θα είναι από κάτω. Θα μιλάει, θα πετάει κάποια τάκα ο καθένας. Και εγώ αντίστοιχα θα απαντάω. Εγώ βέβαια έχω την έδρα. Εγώ μιλάω. Αυτοί είναι followers. Εγώ είμαι αυτός που κάνουν follow. Κάποια στιγμή όμως εγώ σταματάω να μιλάω. Κατεβαίνω την έδρα. Και περπατάω και φτάνω μέχρι την ομαρχία. Και στην ομαρχία βρίσκω τον Γιώργο. Το Βάρσο. Ο οποίος εκεί έχει το δικό του, τη δική του έδρα. Και κάθεται και μιλάει. Και έχει ήδη μαζί με τους 5-6. Και πάω κι εγώ. Εγώ πια τον κάνω follow. Εκείνος είναι αυτός που τον κάνω follow και ουσιαστικά εγώ κάνω follow αυτόν, εκείνος έχει εμένα για follower. Μπορεί κάποιο από εδώ να είναι και αλλήλης, δηλαδή μπορεί και ο ένας να κάνει follow τον άλλον. Το λεγόμενο και follow back. Έτσι, money-money, είναι σαν να έχουμε γεμίσει όλοι έδρες. Αντίστοιχα λοιπόν, όποιος έχει πολλούς followers, μπορεί να είναι και influencer. Γιατί υπάρχει κόσμος που έχει επιλέξει να ακούει αυτός τι λέει. Και απ' την άλλη να είναι άλλοι άνθρωποι που να ακολουθούν 2.000 ανθρώπους και να τους ακολουθούν 10. Αυτοί είναι απλά ότι δεν έχουν καταλάβει πώς δουλεύει το μέσο, δεν έχουν καταλάβει το πόσο, τι συγκεκριμένα θα έχει, και έτσι λοιπόν δεν τους ακολουθούν πολύ, γιατί δεν έχουν πιάσει από εκεί και δεν έχουν κάποιο κέρδος. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το LinkedIn. Το LinkedIn στην Ελλάδα έχει 400.000 κόσμο. Δεν είναι πολύ, αλλά δεν είναι λίγοι. Το LinkedIn είναι ο γίγαντας της επαγγελματικής δικτύωσης στην Ελλάδα.
κάθε επαγγελματίας, αλλά και απλός άνθρωπος, ο οποίος θέλει απλά να δικτυωθεί επαγγελματικά, χωρίς απαραίτητα δηλαδή ο ίδιος να έχει κάποια επιχείρηση, αρκεί να είναι εργαζόμενος ή ακόμα και αρκεί να είναι και νέος που να θέλει να μπει στην αγορά εργασίας, πρέπει να είναι στο LinkedIn. Δημιουργεί ένα προφίλ, ουσιαστικά είναι σαν να δημιουργεί το προσωπικό του βιογραφικό, αλλά κομμένο και ραμμένο σε συγκεκριμένη δομή, όχι όπως να είναι. Από τη στιγμή που φτιάχνει το δικό σου βιογραφικό, ξεκινάει να δικτυώνεται. Ψάχνει να βρει ανθρώπους του ίδιου κλάδου. Ψάχνει να βρει ανθρώπους που έχει δουλέψει μαζί τους. Και έτσι λίγο-λίγο δημιουργεί το επαγγελματικό του δίκτυο. Ψάχνει να βρει πιθανούς συνεργάτες ή πιθανούς πελάτες. Προσεγγίζει αυτούς τους ανθρώπους μέσα από μια πληροφόρηση που δεν θα μπορούσε να είχε διαφορετικά. Εγγράφεται σε group, όπου αντίστοιχα είναι και άλλοι άνθρωποι που αρχίζει και αυτοκαταρτίζεται. Μαθαίνει επιπλέον πράγματα για τη δουλειά του. Είναι σε μια συνεχή ενημέρωση, όπως είναι και μια συνεχή επαγγελματική δικτύωση. Η λογική, η δομή του LinkedIn είναι κάπως έτσι. Δημιουργείς το προφίλ σου, το ολοκληρώνεις όσο περισσότερο γίνεται με τα βήματα που σου προτείνει και μετά από εκεί πέρα ξεκινάς να χτίζεις τις επαφές δεξιά-αριστερά. Αυτός είναι ο αντίστοιχος τείχος, το newsfeed των ενημερώσεων, από τις ενημερώσεις από ό,τι έχεις από το κοινό, από τους ανθρώπους που εσύ έχεις κάνει connect. Δεν έχει καμία σχέση με το Facebook, δεν ανεβάζεις φωτογραφίες, δεν ανεβάζεις βιντεάκια. Ανεβάζεις μόνο πράγματα που έχουν να κάνουν με επαγγελματικό χώρο. Αν δεν ισχύσει αυτό, αργά ή γρήγορα η κοινότητα των ανθρώπων του LinkedIn σε απομακρύνει. Οπότε δεν έχεις τα περιθώρια να αρχίσεις να το παίζεις τρελίτσα, να το πούμε έτσι. Να το πάμε λίγο το πώς δουλεύει. Πάλι αυτό το ίδιο στυλ, αφού είδα σας τρελαθήκατε με τα πρώτα δύο παραδείγματα. Είναι σαν να βρίσκεσαι σε ένα αχανές business forum. Αυτό, σαν παράδειγμα, πάρτε το σαν ο καθένας να είναι εκεί με το φάκελό του, με το folder που έχει. Το οποίο το έχει τυπωμένο στην πλάτη του. Ότι εγώ είμαι αυτός, κάνω αυτό, κάνω αυτό. Και το έχει και στο χέρι του μαζί με κάρτες. Όταν πηγαίνει κάποιος σε ένα business forum, το πρώτο πράγμα που κάνει τι είναι. Πάει καταρχάς σε ένα γνωστό, ο οποίος έχει δουλέψει μαζί. Ένα δεύτερο γνωστό, εκεί ο γνωστός του συστήνει τον άλλον που είχαν δουλέψει εκεί. Πάλι, πάλι δικτύωση, αλλά δικτύωση υπό συγκεκριμένα πλαίσια. Δεν θα κάνουν εκεί να συζητάνε για το χθεσινό βραδινό μάτς στο UEFA. Αυτό το πράγμα πηγαίνει και λίγο-λίγο αυτός δικτυώνεται. Αλλά όταν μιλάει, έχει ένα συγκεκριμένο προφίλ, ένα συγκεκριμένο πορτφόλιο που βλέπει ο άλλος με τι άνθρωπο μιλάω, και κάτω-κάτω έχει έτοιμος και την καρτούλα. Πάρε την κάρτα μου. Πάρε την κάρτα, πάρε την κάρτα μου. Και έτσι λίγο-λίγο ένας δημιουργεί επαφές με τον άλλον. Αν το ψηφιοποιήσουμε αυτό, είναι το LinkedIn. Απλά η διαφορά είναι ότι έτσι ακριβώς όπως βρίσκεται στο Business Forum, φανταστείτε ότι υπάρχουν και πολλά δωμάτια, στα οποία λέει απ' έξω για διαφημιστές εδώ, για δημοσιογράφους εδώ, για πολιτικούς εδώ. Οπότε μπαίνει όλος μέσα και βλέπει και άλλους ανθρώπους, παρόμοιους με το δικό του επάγγελμα, όπου αντίστοιχα θέλει να μάθει περισσότερο από αυτούς. Αν έχει κάποια δηλαδή απορία, ας πούμε, άνθρωποι πιο μεγάλη σε εμπειρία από αυτόν είναι δεκτικοί στο να το συζητήσουν. Πάρα πολύ χρήσιμο γενικά αυτό και δεν θα υπήρχε εργαλείο να το υποκαταστήσει. Τελειώνοντας, αυτή είναι η τελευταία, γιατί με αυτό το καθόριστο πράγμα δεν ξέρετε και πότε είναι η τελευταία. Θα χωρίσω σε δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι κάποιες συμβουλές περισσότερο προσωπικές. Σαν χρήστη δηλαδή, που ουσιαστικά, πρώτη συμβουλή, να είστε όσο πιο, να παρατηρείτε τα κοινωνικά δίκτυα όσο περισσότερο γίνεται. Όσο περισσότερο αυξάνουν τη δύναμή τους, τόσο περισσότερο είναι χρήσιμα για αυτό το οποίο μας δίνουν σαν πληροφορία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που χρησιμοποιήσατε το TripAdvisor, είναι ένα από τα πιο ισχυρά μέσα για να αποφασίσει κάποιος να πάει ταξίδι ή να φάει κάπου. Μπορεί αυτό πριν από δύο χρόνια να το σκεφτόμασταν, αλλά σε δύο χρόνια θα το σκεφτόμαστε. Γιατί θα ξέρουμε ότι ο τουρίστας πρώτα βλέπει από το TripAdvisor που είναι το ξενοδοχείο και μετά έρχεται. Αυτό δεν αναιρεί βέβαια το ότι γενικά πρέπει να έχουμε μια συνολική, παρουσία σαν, είτε σαν επιχειρήσεις είτε σαν άνθρωποι. Αλλά είναι χαρακτηριστικό το ότι πρέπει να προσέχουμε να αξιοποιούμε όσο περισσότερο γίνεται όλα τα εργαλεία που μας δίνουν τα κοινωνικά δίκτυα. Γι' αυτό και είπα το TripAdvisor σαν ένα παράδειγμα.
να αξιολογείτε, να λέτε κι εσείς τη γνώμη. Έχω πάει κάπου και να λέω τη γνώμη μου. Γιατί έτσι βοηθάς άλλους. Όπως εσύ θέλεις να βοηθηθείς από κάποιον, έτσι βοηθιέσαι και από κάποιον άλλον. Και το δεύτερο, η δεύτερη συμβολή είναι η ασφάλεια, η οποία παρουσιάζεται με αυτό το βίντεο, που δεν έχουμε από εκεί ήχο. Έχει. Ωραία. Μισό λεπτό αν έχει. Ή κανείς. Yay, αλλιώς. Justin Wolfie Bieber? That sounds a bit weird. Το βλέπετε. But who cares, I'll confirm it. Είναι η Κοτροσκοφίτσα, η οποία κάνει αποδοχή φιλίας από τον Λίγο, ο οποίος έχει άλλη φάτσα μπροστά. Όπου πλέον, αφού τον έχει κάνει φίλο, βλέπει ο Λίγος όλες τις πληροφορίες. Δεν γίνεται ένα παιδί 15 χρονών να έχει 690 φίλους. Πού τους γνώρισε. Δεν γίνεται. Όπως επίσης και δεν γίνεται, αν θέλω εγώ να πάω διακοπές, όταν γυρνάω από τις διακοπές, να αναρτώ στο Facebook όλες τις φωτογραφίες από τις διακοπές και να μην έχω κλείσει το προφίλ μου. Είναι σαν να βγάζεις τις φωτογραφίες σου έξω από την πόρτα. Δείτε τι ώρα πέρασαμε στις διακοπές. Ή αντίστοιχα να λες ότι αύριο πω διακοπές, να το βγάλεις έξω σε πινακίδα. Ελάτε να μιλιστέψετε, αύριο για 15 μέρες θα λείπω. Ουσιαστικά, προσέχουμε καλά, αυτό είναι και LinkedIn για την επόμενη την τέτοια. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι όπου πρέπει να το λαμβάνει κάποιος υπόψη. Και το τελευταίο κομμάτι ολονών έχει να κάνει με το ποιος είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων. Οποιουσδήποτε άνθρωπος έχει να κάνει με επιχείρηση, τι σημαντική βαρύτητα έχει η εικόνα της επιχείρησης στα κοινωνικά δίκτυα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι ότι να είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά όχι, λες και απέναντι μας έχουμε πρόβατα και ότι ξαφνικά, έλα ρε παιδιά, εκεί είναι όλοι μαζεμένοι και θα πάω να τους πληροφορήσω με πληροφορία, να τους πληροφορήσω με προσφορές. Όπως προηγουμένως έκανα το παράδειγμα με το πάρτι. Φανταστείτε να είχατε ξαφνικά έναν τύπο που αντί να έρθει έτσι ή να έρθει χαλαρά ή να έρθει οπωσδήποτε, να έρθει με τη φόρμα από τη δουλειά του και να έχει στα χέρια του τεράστιο αριθμό φελαδίων από πίτσες. Το μόνο πράγμα που να κάνει στον κόσμο που θα δει μπροστά του, που εσείς τον ξέρετε αυτόν, «Α, γεια σου Γιώργο, πώς είσαι έτσι δημένος» και θα πάει και να πει, να βρει τον άνθρωπο το πρώτο μπροστά, λίγο φιλαράκι, πάρε εδώ πίτσα, πολύ καλή, με 5 ευρώ. Πάει εδώ, πάρε εσύ, πολύ καλή πίτσα, με 5 ευρώ. Δηλαδή, σε όλους να μιλάει έτσι. Αυτόν στο πάρτι, σε τι θέση θα τον βάζατε? Στη γωνία. Γιατί δεν είναι. Δεν. Κάπως έτσι ουσιαστικά είναι και το ότι όταν χρησιμοποιούμε εργαλεία σαν τα social media μόνο για πώληση. Ο κόσμος δεν θέλει να πάρει το φτηνότερο προϊόν. Ο κόσμος να εμπιστευτεί θέλει. Και σε περίοδους κρίσης, ρεαλιστές βέβαια να είμαστε σε τιμές, αλλά ο κόσμος θέλει να πιστέψει σε ανθρώπους, όχι σε χαμηλότερη τιμή. Και αυτό ουσιαστικά μπορεί κάποιος να το χτίσει μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, λίγο-λίγο, θέλει πολύ υπομονή, αλλά είναι σαν να γνωρίζεις έναν άνθρωπο. Έτσι ακριβώς είναι και όταν μία επιχείρηση, αν αντί να πουλήσει κάτι, επιδιώξει να επικοινωνήσει με τον κόσμο, θέλει υπομονή, σιγά-σιγά. Στην αρχή θα ακούσει και βρυσίδια. Μετά λίγο-λίγο θα χτίσει την εικόνα που θέλει και θα πιάνει έναν-έναν ξεχωριστά. Αυτό θα την βοηθήσει μακροπρόθεσμα. Αντί λοιπόν να το σκεφτεί βραχυπρόθεσμα, να ρίξω μια προσφορά για το πώς πιάσω, να το δει κάτι να το χτίσω αργά-αργά. Υπομονή θα κερδίσω στο τέλος. Ανάλογα
Με το τι τύπος επιχείρησης μπορεί να είναι κάποιος, επιλέγει και το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο που τον αφορά. Μία επιχείρηση η οποία παρέχει μια άλλη υπηρεσία δεν μπορεί, ας πούμε, να είναι στο Twitter. Δηλαδή, αν εγώ είμαι. Έχω. Να πω ένα παράδειγμα. Αν εγώ κάνω κατασκευές τζακιών, δεν μπορεί να έχω προφίλ στο Twitter. Τι να το κάνω? Να πάρω real time ενημέρωση, τώρα φτιάχνω αυτό, τώρα το φτιάχνω από δίπλα, τώρα φτιάχνω την άλλη. Ποιον μου νοιάζει? Ενώ αν εγώ, ας πούμε, είμαι καφετέρια, είμαι, ας πούμε, μπαράκι, real time ενημέρωση πάει, γιατί κάτι γίνεται κάθε φορά, κάτι γίνεται κάθε ώρα στο μαγαζί, κάτι μπορεί να γίνεται. Έχει το τάδε, ανεβάζει τώρα ένα τραγούδι, μετά γίνεται έτσι. Είναι αλλιώς. Οπότε επιλέγουμε το κάθε ένα κοινωνικό δίκτυο εκεί που ανήκουμε. Δεν επιλέγουμε ή όλα ή κανένα. Γιατί κάθε ένα που ανοίγει είναι σαν να ανοίξει ένα ξεχωριστό κανάλι επικοινωνίας και να μιλάς με τον κόσμο. Αν εσύ ανοίξει 15 κανάλια, πρέπει να μιλάς μόνο σε αυτούς. Λοιπόν, και το τελευταίο είναι απλά να σέβεσαι το χρήστη, γιατί έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από όσο νομίζεις. Ένα κακό σχόλιο να μην το σβήνεις. Να το ψάχνεις. Δηλαδή, αυτό το λέω για κάποιους τώρα που έχουν ήδη επιχείρηση, ξέρω εγώ, και να μην το σβήσεις. Είναι σαν να βλέπεις κάτι σκουπίδια και είναι σαν να βλέπεις σκουπίδια και να κάτι το χαλάκι. Ή αυτό είναι να έχεις από τα μαγαζί σου να σε βρίζει και εσύ απλά να κλείσεις τα αυτιά σου. Γιατί και καλά, άμεσα του αφαιρέσεις το σχόλιο, αυτό θα σταματήσει να φωνάζει. Ενώ ουσιαστικά αυτό θα σου κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Γιατί ο κόσμος μιλάει για σένα χωρίς να το ξέρεις. Πόσο μάλλον όταν μιλάει για σένα εσύ γνωρίζοντάς το. Δεν το φημώνεις, απλά τον ακούς. Λοιπόν, αυτά βασικά είχα να πω. Ελπίζω να σας κούρασα. Γιατί αν θα έλεγα να μην σας κούρασα, θα μου λέγατε όχι, δεν σας κούρασα. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Κυριακίδης και ολοκλήρωσα την πρόταση σας. Ό,τι απορίες έχετε, ό,τι ερωτήσεις έχετε, δεν θα δεχτώ καμία. Επίτε, τι θέλετε. Ρωτήστε ό,τι θέλετε.